Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γιώργος Μερτζάνος. Ο κύριος Γιώργος Μερτζάνος είναι γιατρός καρδιολόγος, διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Είναι εκλεγμένος γραμματέας της Επιστημονικής Επιτροπής στο νοσοκομείο ΚΑΤ για 2 τριετίες, 1995-2001. Στο 4ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Διευθυντών Καρδιολογίας συμμετείχε στην ομάδα του ΚΑΤ σε ερευνητικές εργασίες και η οποία απέσπασε το 2ο βραβείο. Ο κύριος Μερτζάνος είναι γέννημα θέρμα της περιοχής και ιδιαίτερα της Κάντζας Παλίνης και συνεχίζει να κατοικεί τώρα πλέον ως οικογενειάρχης. Έχει διατελέσει αντιδήμαρχος το έτος 2005-2006 και συνεχίζει να ασχολείται ενεργά με τα κοινά. Η σχέση λοιπόν της περιοχής με τους μεγάλους αμπελώνες και τον ίνο θα πρέπει να το έχει φιλτράρει, αλλά και πλουτίσει τα ακούσματα, τη γεύση, την όσφρηση και το βλέμμα, καθώς ατενίζει τις εκτάσεις των αμπελιών, τον τριγετό του Σεπτέμβρη, το ηχοχρωματικό γέμισμα του ποτηριού με το κρασί της συντροφιάς. Το κρασί λοιπόν του ζητά να το δει αυτή τη φορά σε συνδυασμό με την καρδιά και την υγεία, όχι ως κάτοικος μόνο, αλλά και ως ειδικό στον επιστημονικό τομέα. Ο κύριος Μετζάνος θα μιλήσει με τίτλο «Κρασί και υγεία». Υπερθυματίζοντας βέβαια εν κατακλείδη, θα ανέφερα τον Λουί Παστέρ, κύριε Μετζάν, τον Γάλλο επιστήμονα, ο οποίος είχε πει για το κρασί ότι είναι το πιο υγιές και το πιο υγιεινό ποτό. Ας πάει και το παλιάμπελο. Μιλήσω όρθιος, θέλω να με βλέπετε και να σας βλέπω, είναι καλύτερα νομίζω, έχει αμεσότητα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή της σημερινής ημερίδας, που θεωρώ ότι δεν το ήξερα, αλλά είναι άρτια οργανωμένη σε ένα τέλειο χώρο που ταιριάζει με το θέμα του. Το σημερινό της σημερινής ημερίδας και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις καθηγήτριές μας, οι οποίες με αυταπάρνηση εργάζονται πέρα του ωραρίου, πέρα των κατοικώτων, των δημοσίων υπαλλήλων που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια στην Ελλάδα, για να φτάσουν ένα βήμα πιο πέρα. Αλλά ήθελα πιο πολύ να ευχαριστήσω τα παιδιά, γιατί αυτές οι πρωτοβουλίες των παιδιών μας δίνουν δύναμη σε εμάς τους μεγαλύτερους να συνεχίσουμε, να δούμε ότι υπάρχει ελπίδα πλέον σε αυτές τις μαύρες εποχές που ζούμε, τις ζωφερές εποχές, τα παιδιά αυτά δίνουν ένα μήνυμα, ότι υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ και ότι θα αναλάβουν να ανάψουν τους προβολείς. Αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο μήνυμα της σημερινής ημερίδας. Μπαίνω γρήγορα στο θέμα, γιατί έχουμε δυστυχώς αργήσει λίγο και η κλεψίδα του χρόνου με κυνηγάει και θα με κυνηγάει και η κυρία Περτσινίδου σε λίγο. Στην Ελλάδα, ελάχιστα ιστορικά στοιχεία, η καλλιέργεια της Αμπέλου άρχισε γύρω στο 15ο αιώνα π.Χ. και ο Διόνυσος ο Θεός, αυτό συνδέεται αποκλειστικά, το ξέρουμε όλοι, με το κρασί. Και στον Όμηρο, οι ήρωες, όταν πήγαιναν ή γύριζαν από μάχη, έπιναν κρασί είτε για να δυναμώσουν είτε για να ξεκουραστούν. Βέβαια, η ιστορία του κρασιού αριθμεί ακόμη περισσότερα χρόνια. Λέγεται ότι έχουν βρεθεί ευρήματα και 4.000 π.Χ. στην Αίγυπτο και 7.000 χρόνια π.Χ. Στο Ιράν. Το κρασί, βέβαια, δεν απέχει πολύ και χρησιμοποιείται και από τη θρησκεία μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιεί το κρασί στο χριστιανικό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι αναπόσπαστο, αν και θα ακούσουμε και άλλα πράγματα στην περίοδο που οργανώνεται στις 25. Λίγα στοιχεία για το παρελθόν για να μπούμε στο παρόν. Οι γιατροί της αρχαιότητος, ο Ιπποκράτης και ο Γαλινός, το ξέρετε όλοι, αναγνώρισαν τις ευεργετικές ιδιότητες και αξίες του κρασιού στην υγεία και το είχαν χρησιμοποιήσει σαν φάρμακο, θεραπευτικό. Είτε λοιπόν το χρησιμοποιούσαν σαν αντισηπτικό των τραυμάτων, είτε ως αποστηρωτικό του πόσιμου νερού, είτε καταπραϊτικό, υπνοτικό, αναισθητικό και διαγερτικό της όρεξης. Ανοίγει την όρεξη. Και τότε και τώρα.
Το κρασί χρησιμοποιήθηκε επίσης στο παρελθόν και ως τονωτικό, θεραπευτικό της ανεμίας, προστατευτικό της διάρρειας, υπακτικό, διουρητικό. Βλέπουμε δηλαδή τότε που δεν υπήρχε τα τόσα φάρμακα που υπάρχουν στη σημερινή εποχή, το πόσες ιδιότητες εναποθέσαν στο κρασί και το χρησιμοποιούσαν. Και βέβαια, κατέχει εξέχουσα θέση το κρασί σε πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες, γιατί είναι συνδεδεμένο με το μέτρο, την καλή σωματική και βιολογική ανάπτυξη και ψυχική κατάσταση, τον ισορροπημένο τρόπο ζωής και τη μακροζωία. Εδώ αυτή, φαντάζομαι έχετε δει, είναι η λεγόμενη πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής. Είναι η κατοχυρωμένη πυραμίδα που λέει τα φάρμακα, τα μεσογειακά και τα ελληνικά κατ' επέκταση, που λέει ποια είναι η διατροφή ημερήσια, η εβδομαδιαία, η μηνιαία, που είναι στοιχείο, όπλο μακροζωίας. Και βέβαια, παρότι το κρασί δεν είναι μέσα στην πυραμίδα, είναι δίπλα ακριβώς, άρα είναι και αυτό αναπόσπαστο προϊόν της μεσογειακής διατροφής και της μακροζωίας. Δύο λόγια μόνο όσον αφορά τη σύσταση του κρασιού. Ξέρουμε ότι τρία βασικά κατηγορίες συστατικών είναι το νερό, όπως το βλέπουμε που είναι 80-85%, τα οργανικά συστατικά και τα ανόργανα. Από τα οργανικά είναι τα οργανικά οξέα, οι αλκοόλες, οι αρωματικές ενώσεις, ζάχαρα, πολυζαχαρίτες, φενολικές ενώσεις, βιταμίνες, ένζυμα. Σημειώνω τις φενολικές ενώσεις, γιατί κύριε θα αναφερθούμε εκεί και εκεί είναι όλο το μυστικό του κρασιού που θα πούμε και στην επίτρηση πάνω στην υγεία. Εδώ βλέπετε πώς είναι πρόπλασμα καρδιάς, βλέπετε πώς είναι η καρδιά χοντρά-χοντρά, βλέπετε τις αρτηρίες, τις φλέβες της καρδιάς, βλέπετε τα μεγάλα αγκεία της καρδιάς. Όλη η προσπάθεια γι' αυτό το όργανο γίνεται, κατά κύριο λόγο. Και παλεύουμε. Δύο λόγια, θα προσπαθήσω όσο γίνεται πιο λίγα, αλλά δεν μπορώ να αποφύγω κάποιες ιατρικές γνώσεις για να μπορούμε να καταλάβετε κι εσείς πώς είναι όλος ο μηχανισμός. Εδώ είναι μια αρτηρία, η οποία λοιπόν με τα χρόνια το έσω τείχωμα της αρτηρίας, ο έσω χιτώνας, ξεκινάει από τις βλάβες που υφίσταται, από διάφορους παράγοντες και θα εξηγήσω το μηχανισμό παρακάτω, να αρχίζει να μαζεύει αφρώδη κύτταρα. Τα αφρώδη κύτταρα είναι κύτταρα που έχουν πολύ λίπος μέσα. Μετά αυτά τα αφρώδη κύτταρα γίνονται λιπόδες γραμμώσεις. Δηλαδή σαν μια λεπτό στρώμα, ας το πούμε, λίπος που πιάνει εσωτερικά η αρτηρία. Εν συνεχεία αρχίζει γίνεται το αθύρωμα, δηλαδή συγκεντρώνεται και εσωτερικά αρχίζει να κλείνει ο αυλός της αρτηρίας του αγγείου με το αθύρωμα, το οποίο περιβάλλεται από μια εινώδη κάψα. Και όταν φτάσουμε στο τέλος, όπως βλέπετε δεξιά, όπως βλέπετε εσείς, το πάνω μέρος σπάει το αθύρωμα, σπάει η εινώδη κάψα, βγαίνουν στοιχεία μέσα από το αθύρωμα, τα οποία μαζί με το αίμα που περνάει και κάποια στοιχεία του αίματος, όπως είναι τα αιμοπετάλια, συγκεντρώνεται, με απλά λόγια, πίζει το αίμα εκεί, ας μην το πούμε, δεν είναι ακριβώς τόσο ιατρικός όρος, γίνεται η θρόμβωση ακριβώς και γίνεται ο θρόμβος και κλείνει η αρτηρία και από εκεί και πέρα έρχονται τα υπόλοιπα, η στεφανία νόσος, το έμφραγμα και ό,τι θέλει προκύψει, θα τα πούμε παρακάτω. Έτσι είναι ακριβώς ο βασικός μηχανισμός της στεφανίας νόσου. Εδώ είναι ένα νεκροτομικό υλικό που βλέπουμε τομές αρτηρίας που είναι η τομή του αγγείου και το αθύρωμα, ο θρόμβος αριστερά που δεν κλείνει τελείως τον αυλό της αρτηρίας και δεξιά το κλείνει τελείως, έχει κλείσει τελείως. Και βέβαια έχουμε και μηχανήματα όπως είναι εδώ ένα IVUS, είναι ένα ενδοστεφανείο υπέρηχο, αυτή είναι στεφανία αρτηρία τομή που μέσα από το IVUS, δηλαδή με ειδικό καθετήρα που μπαίνει μέσα στις στεφανίες αρτηρίες, μπορούμε να δούμε το τείχωμα, το εσωτερικό τείχωμα της αρτηρίας, το ενδοθήλιο. Και εκεί μπορούμε να δούμε την αθυρωματική πλάκα, να δούμε τη μορφή της, τη σύστασή της, τη θερμοκρασία της, αυτά μπορούμε επιστημονικά να τα μετρήσουμε, και βέβαια να ξέρουμε ποια πλάκα είναι η επικίνδυνη, να το πούμε. Να σπάσει και να σου κάνει έμφραγμα και όλες τις άλλες παρενέργειες. Γιατί οι σκληρές πλάκες, οι μπετόν αρμέ, δεν παθαίνουν τίποτα. Σπάνια υποτροπιάζουν. Εκείνες που υποτροπιάζουν είναι οι μαλακές πλάκες, δηλαδή που αυτές που έχουν πολύ λίπος μέσα, γιατί το λίπος κάνει ασταθείς. Και όταν επέλθει η ρήξη, γίνεται η θρόμβωση μαζί με τα έμορφα συστατικά του αίματος που κυκλοφορούν στο σημείο της ρήξης. Γι' αυτό λοιπόν έχει μεγάλη αξία, αλλά βέβαια, σαν πρακτικότητα, δεν μπορούν να υποβληθούν όλοι και μέσα σε τέτοιες εποχές, σε αυτή την εξέταση, για να το ξέρουμε.
υπάρχουν άλλες εξετάσεις που δεν είναι της ώρας να πούμε, που θα μπορούσαμε να προβλέψουμε το μέλλον. Ποιοι είναι όμως οι βασικοί παράγοντες που οφείλονται για την αθερωμάτωση? Δύο λογάκια ενός λεπτού είναι γνωστά σε όλους σας. Είναι κληρονομικότητα. Λίγα πράγματα που μπορεί να κάνεις γι' αυτή είναι. Τους φίλους τους διαλέγεις, τους γονείς δεν τους διαλέγεις, σε διαλέγουνε. Το κάπνισμα, η αθερωμάτωση, η χοληστερίνη, το ζαχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, είναι βασικοί προδιαθεσικοί παράγοντες και κυρίως όπως είπαμε η χοληστερίνη που προδιαθέτουν να δημιουργηθεί αυτή η πλάκα και να αποφραχτεί η αρτηρία. Ποιος είναι όμως ο μηχανισμός βάσει του οποίου γίνεται η θρόμβωση ή να το πω πώς το κρασί και ειδικά τα συστατικά που σας είπα για τις φενόλες, τα οργανικά στοιχεία και άλλα στοιχεία συμμετέχουν προστατευτικά στον οργανισμό μας. Δύο λόγια για το οξυδοτικό στρες. Είναι ένας όρος που πρέπει να το πούμε, δεν γίνεται διαφορετικά, με πιο απλά λόγια. Τι είναι το οξυδοτικό στρες? Γίνονται κάποιες αντιδράσεις στον οργανισμό και από το οξυγόνο διασπάται και παράγονται ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Οι ελεύθερες ρίζες του οξυγόνου σε μικρό βαθμό είναι ευεργετικές. Σε μεγάλη ποσότητα όμως είναι τοξικές πάνω στα κύτταρα. Το οξυδοτικό στρες αντιπροσωπεύει μια διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής αυτών των δραστικών ριζών οξυγόνου και ιόντων οξυγόνου και της ικανότητας που έχει ο οργανισμός, ένα βιολογικό σύστημα, ας πούμε η άμυνα του οργανισμού, να αδρανοποιεί αυτά τα τοξικά προϊόντα και μόρια και να επισκευάζει τις βλάβες. Έτσι λοιπόν οι δραστικές μορφές του οξυγόνου βλάπτουν όταν δεν μπορεί αυτές να αντιμετωπιστούν τα διάφορα συστατικά όπως είναι τις πρωτεΐνες, τα λιπίδια, το DNA. Έτσι λοιπόν το οξυδοτικό στρες σαν φαινόμενο γίνεται καταστροφικό για τους ιστούς όταν δεν ελέγχεται πλέον, αυτορυθμίζεται να το πω έτσι, και καταπέκτησε για την υγεία του οργανισμού. Το οξυδοτικό στρες ευθύνεται σχεδόν για όλες τις εκφυλιστικές παθήσεις, ακόμα και για την πρόωρη γύρεση. Οι κυριότεροι παράγοντες, και θα δείτε τώρα, γιατί είναι παράγοντες καθημερινότητος και δυστυχώς οι παράγοντες αυτοί είναι και παράγοντες της εποχής μας, αυξάνουν τα επίπεδα μέσω του οξυδοτικού στρες των ελευθέρων αυτών των τοξικών ριζών, ας το πούμε έτσι, και προκαλούν το οξυδοτικό στρες. Βλέπετε, το άγχος, περιβαλλοντική ρήπανση, μόλυνση νερού, αέρα, τροφής, ηλιακή ακτινοβολία, η περίοδες ακτινοβολία, οποιαδήποτε μορφή ακτινοβολίας, κάπνισμα, κακή διατροφή, ασθένειες, φάρμακα, αλκοόλ, τοξικές ουσίες. Πράγματα δυστυχώς που στη σημερινή εποχή και με τις συνθήκες που υπάρχουν, υπάρχουν δυστυχώς σε αυθονία. Οπότε προδιαθέτουν πολύ στο οξυδοτικό στρες. Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε και το διημερίδα ίσως προδιαθέσει να βρούμε κάποιες άμυνες σήμερα. Η επιπτώση λοιπόν της οξυδοτικής βλάβης εξαρτώνται από την έκταση που έχει. Το κύτταρο είναι ικανό να ανακτήσει την αρχική του κατάσταση μετά από περιορισμένη οξυδοτική βλάβη. Όταν όμως αυτή η οξυδοτική βλάβη είναι πολύ μεγάλη, έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλεί νέκρωση κυττάρων, τοξική δράση πάνω στα κύτταρα. Με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε απόπτωση των κυττάρων και οι κυριότερες παθήσεις σχετίζονται και σας φαίνεται περίεργο με το οξυδοτικό στρες. Ακόμα και ο καρκίνος, η πρόωρη γύρανση, τα εκφυλιστικά νοσήματα όπως είναι η αθυρωμάτωση, η αθυροσκλήση, δηλαδή βλέπετε στεφανία, νόσο, έμφραγμα και όλα αυτά, η νόσο του Αλτσχάιμερ, η άνοια και Πάρκινσον. Βλέπετε δηλαδή ότι απλά πράγματα καθημερινότητος πώς σχετίζονται με βαριές παθήσεις. Τα κύτταρα διαθέτουν, ο οργανισμός δηλαδή, κάποια ειδικά ένζημα. Απλοποιώ τις αντιδράσεις και σας λέω επιγραμματικά για να μην μπλέξουμε. Αδρανοποιούν λοιπόν αυτά τα ένζημα τις ελεύθερες ρίζες. Ορισμένες από τις ουσίες αυτές, που λέγονται και περισυλλέκτες των ελευθέρων ριζών, αντιδρούν λοιπόν με τις ελεύθερες ρίζες και τις αναδρανοποιούν. Έτσι, να αποφύγουμε δηλαδή το καταστρεφτικό τους αποτέλεσμα. Τέτοιες ουσίες είναι οι διάφορες βιταμίνες που υπάρχουν στο κρασί και κυρίως οι φενόλες, τις οποίες σας σημείωσα με κόκκινο για να τις δούμε τώρα παρακάτω. Είπαμε προηγουμένως για η χοληστερίνη που την ξέρετε όλοι, ότι είναι ένας παράγων, είναι μια ουσία του αίματος που κυκλοφορεί στον οργανισμό μας και είναι σημαντική για την κάθε λειτουργία του κυττάρου. Πάντα μιλάμε για το παν μέτρον άριστο. Η χοληστερίνη λοιπόν είναι η ουσία η οποία χρειάζεται.
και χρειάζεται για την ανάπτυξη, για τη δημιουργία βιταμινών και χρειάζεται για την ανάπτυξη όλων των οργάνων και ειδικά στη μικρή ηλικία. Να θυμίσω λίγο το χωριό, γιατί εδώ στην Αθήνα είναι λίγο δύσκολο, τη γιαγιά να κυνηγάει την κότα, να βγάλει γρήγορα το αυγό για να ταΐσει το εγγονάκι, για να φάει φρέσκο αυγό. Αυτό είχε σαν συνέπεια την ομαλή ανάπτυξη και έξω από το αστείο ήταν και πραγματικότητα, γιατί αναπτύσσει το παιδί όλα τα όργανα του και βέβαια ο εγκέφαλος στη μικρή ηλικία έχει μεγάλη ανάγκη της χοληστερίνης, που δεν την έχουμε τόσο όταν μεγαλώσουμε. Έτσι λοιπόν, η χοληστερίνη λοιπόν, που υπάρχει στον οργανισμό, χωρίζεται, πώς δημιουργείται. Δημιουργείται κληρονομικά, γεννιέται κανείς με κάποια ένδυσμα στο μεταβολισμό στο ύπαρ, αυτή είναι η λεγόμενη ενδογενής οδός της χοληστερίνης, και η εξωγενής που είναι με τη διατροφή μας. Γι' αυτό και όταν ακριβώς έχει κανείς χοληστερίνη, ποτέ δεν δίνουμε φάρμακα. Λέμε, κάνε δίαιτα, απέφυγε 1, 2, 3, 5 πράγματα, 2, 3 μήνες, 4 τη δίαιτα, ξανακάνε εξετάσεις, μπλοκάρουμε την εξωγενή οδό του φαγητού και αν δεν έχουν φτιάξει οι χοληστερίνες, τότε βάζουμε φάρμακα για να αντιμετωπίσουμε την ενδογενή οδό, την οδό του μεταβολισμού στο σκότι, που εκεί δεν μπορούμε να επέμβουμε μόνο με φάρμακο. Είπαμε ότι η χοληστερίνη προάγει την αθυρομάτωση. Το οξυδωτικό στρες που αναφέρθηκε προηγουμένως κάνει επιπλέον ένα κακό. Υπάρχουν δύο ειδών χοληστερίνες. Δύο κλάσματα. Η HDL, η καλή χοληστερίνη, η υψηλή χοληστερίνη θα έχετε ακούσει, και η LDL, low density χοληστερόλη, που είναι η κακή χοληστερίνη. Η καλή προστατεύει έναντι της αθυρομάτωσης. Η κακή όμως είναι πιο κακή από την καλή. Υπερισχύει και αυτή προκαλεί την αθυρομάτωση. Όταν λοιπόν συμβαίνει το οξυδωτικό στρες, οξυδώνει την κακή χοληστερίνη και την κάνει δύο φορές κακή και πιο επικίνδυνη στο να αναπτύξει αθυρομάτωση από ότι από μόνη της σαν αυξημένη τιμή. Γι' αυτό και όταν κανείς πάθει έμφραγμα και λοιπά ή στεφανία νόσο, πρώτο μέλημα και σύσταση εμάς των καρδιολόγων είναι να αντιμετωπιστούν οι προδιαθεσμοί παράγοντες όλοι και κυρίως η χοληστερίνη και η κακή χοληστερίνη να κατέβει σε χαμηλά, πολύ χαμηλά επίπεδα, της τάξης του 60, 70, 80, τόσο χαμηλά. Όταν δεν έχεις πρόβλημα, ας είναι λίγο πιο ψηλά, δεν είναι πάνω από 100. Και έρχομαι στα φλαβανοειδή. Αυτές είναι οι ουσίες που περιέχονται και στο κρασί και κυρίως στο κόκκινο κρασί. Και θα πούμε παρακάτω. Είναι γνωστά λοιπόν τα φλαβανοειδή για τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Βοηθούν στην καταπολέμηση της καρδιακιακής νόσου, βρίσκονται στο φλοιό και στο σπόρο του σταφυλιού και βρίσκονται κυρίως στο κόκκινο κρασί. Από όλα τα φλαβονοειδή που υπάρχουν περίπου οι πολυφενόλες 10 κατηγορίες, η ρεσβετατρόλη είναι η πιο σπουδαία. Είναι μία ουσία, είναι μία φενόλη που βρίσκεται στο φλοιό, το σπόρο του σταφυλιού, βρίσκεται και σε μεγάλες ποσότητες, πολύ μεγαλύτερες στο κόκκινο κρασί. Και αυτή ακριβώς είναι που έχει τις ευεργετικές ιδιότητες πάνω στο αντιοξειδωτικό στρες. Αυτή μπλοκάρει τις ελεύθερες ρίζες και έτσι βελτιώνει. Γι' αυτό αναγκάστηκα να σας πω λίγα πράγματα το ιατρικό μηχανισμό. Και βλέπετε σαφέστατα γιατί μιλάμε κόκκινο έναντι λευκού κρασιού. Γιατί το κόκκινο κρασιού, κοιτάξτε πόσες φορές, ειδικά σύγκριση με το ροζέ και με το λευκό κρασί, πόσο ρεσβετατρόλη έχει. Πολλαπλάσια. Άρα, με μικρότερη ποσότητα, παίρνει τη δόση που πρέπει. Ξέρουμε επίσης ότι οι βιταμίνες που παίρνουμε μειώνουν την οξύδωση κατά 20%. Η ρεσβετατρόλη τη μειώνει κατά 100%. Ή αν πούμε είναι υπερβολικό αυτό, κατά σημαντικό ποσοστό. Άρα είναι σημαντικός παράγων στο μεταβολισμό του αντιοξειδωτικού στρες. Και εδώ είπαμε και για την LDL χοληστερόλη την κακή που οξυγονώνεται και γίνεται τοξική. Και βέβαια, σαν αποτέλεσμα, έχει τη δημιουργία γρήγορα αθυρωμάτωσης αρτηριακής πλάκας με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται υπέρταση, στεφανία νόσου, στιδάχη, έμφραγμα, μυοκαρδιακή βλάβη, νεφρική ανεπάρκεια, ακιακό εγκεφαλικό. Γιατί, κακά τα ψέματα, δεν φίδεται του οποιαδήποτε αρτηρίας. Οποιαδήποτε αρτηρία είναι δεκτική. Και αν πρόκειται για τα στεφανία, πάμε στην καρδιά. Αν πρόκειται για τις καροτίδες, ή τα αγκία του εγκεφάλου, κάνει εγκεφαλικό. Εάν πρόκειται για τα πόδια, κάνει διαλείπουσα χολότητα, ανάλογα το που εντοπίζεται. Και συνήθως οι πολυαγκιοπαθείς ασθενείς τα έχουν όλα. Βλέπουμε λοιπόν τις
ιδιώτες όλων αυτών των φενολών, που βέβαια παίζει ρόλο και η ποσότητα που έχουν και έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική, εμποδίζουν όπως είπαμε την οξύδωση της κακής χοριστελίνης και επίσης εμποδίζουν και την πήξη του αίματος. Υπάρχουν κάποια έμορφα συστατικά στο αίμα που λέγονται αιμοπετάλια και αυτά όπως κινούνται, είπαμε, εκεί που σπάει η πλάκα και περνάνε, συγκολώνται και κάνουν το θρόμβο και έτσι κλείνει η αρτηρία. Αυτά εμποδίζουν την πήξη του αίματος. Είναι δηλαδή, να το έλεγα σαν δράση ασπιρίνης. Είναι ασπιρίνη κατά κάποιο τρόπο που εμποδίζει τη συγκόλυση των αιμοπεταλίων. Επίσης βελτιώνει τη λειτουργία του ενδοθυλίου, του εσωτερικού δερχιτώνα των αγκίων που εκεί εναποτίθεται τα λιπίδια. Μειώνει την υπέρταση μέσω ενός μηχανισμού που παράγει κάποιο μονοξείδιο του αζότου. Υπάρχει αντιφλεγμονώδες ιδιότητες, προστατεύουν ακόμα από αλλίωση το DNA και έχουν και αντιμικροβιακή δράση. Θυμάστε, οι παππούδες και οι γιαγιάδες λέγανε από παππούδες να πιούμε κανένα κρασά γιατί έχω κρυώσει να γίνω καλά. Το θεωρούσαν το νοτικό φάρμακο. Και βέβαια, έχει επίδραση, όπως σας έδειξα, βέβαια, εντάξει, εγώ περιορίζομαι στο θέμα της καρδιάς, σε όλα, έξω από το ενδοθήλιο, από τα έμορφα συστατικά, ακόμα και στο δέρμα, στην επιδερμίδα, ακόμα και στα κεφαλικά κύτταρα, στα νευρικά κύτταρα, και η επιδερμίδα προάγει τη γύρανση του εξωτερικού στρες. Άρα, με μέτρο το κρασί μπορεί να βοηθήσει. Και βέβαια είδα προχθές στη τηλεόραση, που κοίταζα μια διαφήμιση, για κάποια κρέμα, κάποιο καλλυντικό. Ναι, δεν το ξέρω τι. Συνήθως τις μάρκες μαθαίνουμε εμείς μόλις τα πληρώνουμε τα καλλυντικά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, η οποία στηρίζεται στη ρεβετατρόλη και δίπλα είχε και ένα τσαπί κόκκινο σταφύλι, ας το πούμε. Ότι πρόκειται από αυτό. Άμα τη δοκιμάσετε, θα μας πείτε αν είναι και καλή. Να τη συστήσω στη γυναίκα μου τότε, ναι. Είναι και ακριβή, μήπως. Έτσι λοιπόν βρέθηκε ότι η χρήση του κρασιού μειώνει συνολικά τα καρδιακιακά επεισόδια κατά 20-60%, παρεμποδίζει την καρκινογένεση λόγω των αντιοξειδωτικών ουσιών που περιέχει, βελτιώνει την πέψη, εμποδίζει να δίνει χολολίθος στην χολή, την κυκλοφορία του αίματος βελτιώνει, όπως είπαμε έχει αντιφλεγμονώδη αντισηπτική δράση και βοηθάει και στο κρυολόγημα και στον ύπνο. Και το σημαντικό, μην το παίρνουμε απόλυτα, κάποιες εργασίες, μελέτες έχουν γίνει. Δεν είναι και απόλυτα σωστά, αλλά σίγουρα υπάρχει έρευνα πάνω σε αυτό. Το κρασί μειώνει τους θανάτους από οποιαδήποτε αιτία κατά 10-20%. Αυτό το κρατήσουμε. Εδώ έχουν γίνει σταχυολόγησα 3-4 εργασίες που έχουν γίνει και ελληνικές έχουν γίνει και ξένες που δείχνει το κρασί ότι είναι καλύτερο από το λευκό, είπαμε το λόγο, στη δράση πάνω στα αιμοπετάλια. Το κόκκινο κρασί και με λιπαρά γεύματα, ότι παρότι είναι λιπαρό το γεύμα, κάνει καλό γιατί δράσει το αντιοξειδωτικό στρες. Μια μελέτη στην Κοπεχάγη, η μελέτη της Κοπεχάγη City που έγινε, την αναφέρω γιατί έχει 260.000 κόσμο και 5.000 θανάτους, έδειξε ότι το κόκκινο κρασί που πίνανε βοήθησε στο να έχουν λιγότερες επιπτώσεις και επιπλοκές, άρα ήταν καλό. Και βέβαια, εκείνο το οποίο έχει γίνει μια κατάχρηση και αναφέρεται και στο ίντερνετ να μπείτε και όπου μπείτε, τα προηγούμενα μπορεί να μην τα αναφέρουν. Το γαλλικό παράδοξο έχουν καταφέρει οι Γάλλοι και το αναφέρουν. Και εκεί έφυγε και ο κύριος Μάρκου. Οι οινολόγοι μας θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι πανέμορφη χώρα από όλες τις πλευρές. Περιβαλλοντολογικές και κάθε περιοχή, είτε λέγεται νησιώτικη περιοχή, είτε λέγεται στερεά Ελλάδα, έχει τις ομορφιές της, έχει τα τοπικά του έθιμα, την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τη διατροφή και τα κρασιά τα τοπικά. Και νομίζω ότι σφίζει από ομορφιά όλη η Ελλάδα και θα έπρεπε, ας το πούμε, να το προβάλλουμε λίγο παραπέρα έξω. Είπε ο κύριος Μάρκου για τις δυσκολίες με την κυρία Κουράκου, πώς με την κόλπα, να το πω έτσι, καταφέραμε να επιβιώσουμε. Αλλά έπρεπε να είναι πολύ πιο ψηλότερα και η κουλτούρα η ελληνική στο εξωτερικό και τα κρασιά μας, γιατί διαθέτουμε πάρα πολλά και ωραία κρασιά. Οι Γάλλοι λοιπόν κατάφεραν και κάνανε, φανταστείτε, από το 98, και αυτό έχει περάσει σε όλα τα κομπιούτερ, σε όλο το ίντερνετ, το λεγόμενο γαλλικό παράδοξο. Έγινε στο Μπορντό, το Πανεπιστήμιο του Μπορντό, μια πόλη που έχει κόκκινα κρασιά κατά κύριο λόγο. Και αυτοί πήραν και μελετήσανε τον πληθυσμό τους εκεί και πήραν ανάλογους πληθυσμούς στην Αγγλία, στη Γερμανία. Δεν αναφέρομαι, πήραν πόσοι ζήσανε, θανάτους, όλα αυτά και αποδείξανε ότι ενώ τρώνε τα ίδια,
όσον αφορά τα λιπαρά κλπ. Επειδή πήραν αυτή κρασί κόκκινο, είχαν λιγότερους θανάτους. Και αυτό το γαλλικό παράδειγμα, ότι ενώ κάναν κακή διατροφή, πίνοντας κρασί, δεν επιδεινόταν η υγεία τους. Και αυτό πέρασε σαν γαλλικό παράδοξο και το αναφέρουν. Όλα καλά τα είπαμε, αλλά υπάρχουν και παρανέργειες από την υπερκατανάλωση του κρασιού. Βέβαια, δεν θέλω να μείνει, και ειδικά επειδή έχουμε και νεολαία, ότι όλα είναι καλά. Παν μέτρων άριστον. Το κρασί, λοιπόν, το ενόπνευμα που βρίσκεται μέσα στο κρασί είναι περίπου 12%. Και το κρασί, λοιπόν, υπάρχουν και άλλα κρασιά, 11, 12, 13, τα που είναι ειδικοί αυτά. Και για βλαβερές επιδράσεις στον οργανισμό, τα γίνεται κατάχρηση. Έχουμε τον αλκοολισμό. Για να μην έχουμε αυτά τα χάλια και καταλήξουμε έτσι, αυτά να μας γίνουν παραδείγματα προς αποφυγή. Να πίνουμε το κρασί, να μην μας πίνει. Έτσι, λοιπόν, μιλάω για παρενέργειες τώρα. Το κρασί, λοιπόν, όταν είναι σε μεγάλες ποσότητες, προκαλεί τοξικές βλάβες. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον εγκέφαλο, στα νεύρα, να κάνει ίδημα εγκεφάλου, να κάνει εκφύλιση των νεύρων, νευροπάθειες, στην καρδιά, να καταστρέψει το μυοκάρδιο, το τείχομα της καρδιάς, τη λειτουργικότητα της καρδιάς, να κάνει μυοκαρδιοπάθεια. Και από εκεί και πέρα να προκαλέσει, βέβαια, και τη στεφανία νόσο και όλα αυτά που είπαμε, να προκαλέσει στομάχι γαστρίτιδες, παγκρατίτιδα η μεγάλη ποσότητα από το πάγκρεας και βέβαια όλες αυτές τις τοξικές επιδράσεις που έχει η κατάχρηση. Επίσης, η αλκοολική. Παρότι η αλκοολική από κρασί δεν είναι πάνω από 1-2-3% των αλκοολικών, από άλλα ποτά πιο ισχυρά συνόπλα γίνονται οι αλκοολικοί, η περιστασιακή κατάχρηση αλλά και ο κακός τρόπος, να πίνουμε μαζεμένο δηλαδή το Σαββατοκύριακο, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα πονοκεφάλους, μείωση της κρίσης, μείωση της όρασης, της προσοχής των αντανακλαστικών, αλλαγή συμπεριφοράς, προσοχή στα αλκοτέστ, όλα αυτά τα ξέρετε και δεν θέλει και πολύ, πάνω από 2 ποτηράκια γίνεται. Το κρασί, λοιπόν, και επίδραση πάνω στην πίεση. Όταν, λοιπόν, έχουμε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, συνοδεύεται από κινδύνους για το καρδιακιακό σύστημα. Αυξάνει, λοιπόν, τα τριγλυκερίδια και τα λίπη, με αποτέλεσμα να και παχυσαρκία να κάνουμε, αλλά και αυτό να αυξάνει την πίεση, να αυξάνει τους κινδύνους για στεφανία νόσο, για έμφραγμα, για καρδιακή ανεπάρκεια και βέβαια τα εγκεφαλικά επεισόδια, οι αρρυθμίσεις καρδιάς, η καρδιομυοπάθεια και οι ευνίδιοι θάνατοι συμβάλλουν σαν παρενέργεια τέτοιων επιπλοκών. Τελειώνοντας, να πω δύο πραγματάκια, δύο-τρία πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε, γιατί πρέπει να μείνουν και κάποια endpoint. Τα τελευταία 20 χρόνια, πολλές επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι το κρασί και κυρίως το κόκκινο έχει ιδιαίτερη ευεργετική επίδραση στην υγεία όταν πίνεται καθημερινά με το φαγητό, αλλά με μέτρο. Πόσο όμως είναι αυτό? Είναι 2 ποτηράκια για τους άντρες, 1 για τις γυναίκες. Οι γυναίκες, να το ξέρουν, μεθάνε πιο εύκολα από τους άντρες. Ναι, υπάρχει λόγος. Ποτήρια κρασιού. Λοιπόν, όχι μπύρας. Και αυτό οφείλεται στο διαφορετικό σωματότυπο, για να μην λέμε οτιδήποτε, και στο λίπος που έχουν διαφορετικά τα σώματα αντρικό από το γυναικείο, και δεύτερον και σε ένα ένζυμο που υπάρχει μέσα στο στομάχι, που στον άντρα υπάρχει σε μεγαλύτερη ποσότητα και αδρανοποιεί το κρασί, ενώ στη γυναίκα περνάει κατευθείαν στο αίμα. Άρα προσέξτε, κυρίες και ειδικά τα παιδιά, μεθάτε πιο εύκολα. Πρέπει να σας μεθύσουμε. Εδώ είναι η καμπύλη J, είναι μια καμπύλη που δείχνει, από εργασία είναι αυτή, το παν μέτρων άριστον. Δηλαδή το πράσινο, που είναι κάτω από την baseline τη γραμμή, είναι τα 2 ποτηράκια κρασί που λέμε. Και αυτό έχει όλες τις ωφέλειες στο καρδιαγκιακό που είπαμε, στη μείωση της θνητότητας, γιατί αριστερά η κάθετη γραμμή είναι η mortality, είναι ο θάνατος. Ενώ αντίθετα, όσο αυξάνει το κόκκινο, τα πολλά ποτήρια, έχουμε και εγκεφαλικά, έχουμε και στεφανία νόσο, έχουμε και φλίδιο θάνατο και αυξάνει κατακόρυφα η mortality. Βλέπετε την κόκκινη γραμμή που βλέπετε εκεί δεξιά. Και γεννώνται και κλείνω καθημερινά ερωτήματα. Ίσως θα μας τα κάνετε αργότερα και στο πάνελ στην ερώτηση. Τι κρασί να διαλέξω για την καρδιά μου, θα πει κάποιος. Κόκκινο λόγω της περιεκτικότητας σε αυξημένες, όπως είπαμε, αντιοξειδωτικές ουσίες και το είπαμε, και φενόλες. Είπαμε το λόγο. Με τι κρασί συνοδεύω το φαγητό μου? Οι κυρίες πρέπει να το ξέρουν, βέβαια, καλύτερα από μένα. Το λευκό ταιριάζει με αυγά, ψάρι, λευκά κρέατα. Το κόκκινο με κόκκινα κρέατα και κυνήγι. Και τα γλυκά κρασιά ταιριάζουν με τα επιδόρπια. Μέχρι πόσα ποτηράκια πίνω την ημέρα?
Για τους άντρες τα είπαμε μέχρι 2 ποτηράκια την ημέρα, ενώ για τις γυναίκες μέχρι 1 και είπαμε το λόγο. Πόσες θερμίδες έχει ένα ποτηράκι κρασί? Κατά μέσο όρο, ένα κολονάτο ποτήρι κρασί έχει περίπου 100-120 θερμίδες. Άρα, κοιτάξτε και τα περιτά κιλά που γίνονται, πόσες θερμίδες μπορεί να πάρει κανείς αν πιούμε 2, 3, 5, 10 ποτήρια. Και βέβαια, από ό,τι είδα, έχει και στην παρουσίαση παρακάτω, πώς κρατάμε και πώς πίνουμε και γιατί πρέπει να πίνουμε με κολονάτο ποτήρι έξω από την ιεροτελεστία, που σε κάποια πράγματα στη ζωή μας πρέπει να κρατάμε την ιεροτελεστία. Είναι αρκετά πράγματα. Μέσα αυτά είναι και το κρασί. Και το κολονάτο ποτήρι νομίζω είναι στα παρακάτω να το πει κανείς τι συμβαίνει. Είδα την ημέλα. Και τελειώνοντας, θεωρώ ότι το κρασί αγαπάει την καρδιά μας εφόσον είμαστε προσεκτικοί και το αγαπάμε κι εμείς. Και πίνουμε κρασί, δεν μας πίνει. Για να έχουμε τις ιδιότητες τις ευχάριστες, να μπορούμε να έχουμε υγιή καρδιά, να νιώθουμε όμορφα, να νιώθουμε ωραία, να νιώθουμε δημιουργικά και να μπορούμε και να ερωτευόμαστε ανά πάσα στιγμή. Συμβάλλει το κρασί. Να είμαστε ερωτευμένοι συνέχεια με τη γυναίκα μας, εννοείται. Γιατί με βλέπει, είναι κάτω. Βέβαια, μια επισήμαση που ξέχασα. Εάν κανείς, και τα λέω για τα παιδιά, δεν πίνει, δεν κάνει κακό, καλό κάνει. Αυτά που είπα δεν ισχύουν για τις μικρές ηλικίες. Ισχύουν για τις μεγάλες, για τις όρεμες, τις δικές μας ηλικίες. Και έχει αποδειχτεί κυρίως για πάνω από 40 ετών. Άρα, μην ξεκινήσουν τα παιδιά, είναι λάθος. Και επίσης και κάτι άλλο. Εάν κάποιος δεν πίνει, δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσει, ας μείνει περιστασιακός πότης. Λοιπόν, με όλα αυτά κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και για την προσοχή σας και ελπίζω να νιώσετε όλοι έτσι, να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και το σήμα της καρδιάς να είναι σε εσάς.